Sorry, I'm in love. Ξεχάσαμε να συστηθούμε. Είμαστε οι... Λοκομόντο! 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 Είναι πολύ περίεργο γιατί τον συναντώ τηλεοπτικά για πρώτη φορά και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει με ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο. Αστειεύομαι. Η μουσική του έχει συνδυαστεί σε όλους μας με πάρτι, χαλαρότητα, διακοπές, χαρά και νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Κλείνει 17 χρόνια παρουσίας σε μια διαδρομή πολύ διαφορετική για τα ελληνικά μουσικά πράγματα. Είναι ο αρχηγός ενός γκρουπ το οποίο δεν έχει διαλυθεί. Είναι η Λοκομόντο, είναι ο Μάρκος Κούμαρης και σήμερα θα τον συναντήσω κυρίως για να μάθω την αρχή των πραγμάτων. Γιατί όλοι σας ξέρουμε, όλοι σας αγαπάμε, όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα τουλάχιστον live σας και έχουμε πάρει αυτό το ορμητικό και το θετικό που έχετε οι άνθρωποι. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που έχουν ζήσει ένα live σας και σε αυτούς που δεν έχουν έρθει ακόμα. Καλώς ήρθες, Μάρκο. Γεια σου, Λένα. Πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η φράση με την οποία έκλεισε τον πρόλογό σου συνήθως αναφερόταν στον Bruce Springsteen, που λέγανε οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε μερικούς που λατρεύουν τον Bruce Springsteen και στους άλλους στους οποίους δεν έχουν ακόμα παρακολουθήσει μια συναυλία του. Εντάξει. Η διαφορά είναι χαόδης, αλλά εντάξει. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε κάνει την πορεία που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Όπως είπες και εσύ, κλείνουμε 17 χρόνια. Είμαστε μια παρέα που ξεκίνησε μαζί και ουσιαστικά μαζί πορεύεται. Είναι τα ίδια άτομα, οι ίδιοι φίλοι που άρχισαν το group το 2003. Το 2002 δηλαδή γνωριστήκαμε, το 2003 βγήκε η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά. Και να είμαστε εδώ, 2020. Και συνεχίζουμε και να είμαστε καλά, δούμε πόσο μπορούμε να πάμε. Η μουσική σας είναι μέσα στις καρδιές όλων και μου κάνει εντύπωση γιατί είστε σχεδόν οι μοναδικοί, αν όχι μοναδικοί, δεν σας έχει αντιγράψει κανένας και από την άλλη θεωρεί κάποιος ότι ίσως να είναι μια εύκολη συνταγή. Φαίνεται εύκολο, αλλά είναι δύσκολο. Γιατί... Εντάξει, από μουσικολογικής πλευράς η μουσική μας βασίζεται πολύ στις μουσικές Καραϊβικής, στη ρέγγε όπως αν θέλουμε να το γενικεύσουμε. Αλλά πρέπει να ασχοληθείς αρκετά με αυτή τη μουσική για να βγει αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος, για να περάσει αυτό το χαρακτηριστικό groove. Όπως έλεγε και ο Bob Marley, δεν είναι μια μουσική που την καταλαβαίνεις, είναι μια μουσική που την νιώθεις. Δηλαδή, είναι κάτι συμβαίνει μέσα σου και δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί. Εντάξει, εγώ εκτός του ότι έχω σπουδάσει πολλά χρόνια, έχω παίξει και με πολύ κόσμο, κυρίως λαϊκές μουσικές, δηλαδή από τα δικά μας ρεμπέτικα μέχρι gypsy swing, ας πούμε, με original gypsy της κεντρικής Ευρώπης, έχω παίξει ska, latin, διάφορες μουσικές και πάντα έψαχνα αυτό που λέμε την αυθεντική έκφραση, δηλαδή πάντα θεωρούσα ότι η λαϊκή μουσική, η folklore μουσική που λέμε, μέσα στην απλότητά της θα έχει πάντα πολύ πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τη λόγια μουσική. Είναι ποτισμένη, φορτισμένη με τα βάσανα της ζωής, όπως το δικό μας ρεμπέτικο, που ουσιαστικά βλέπεις πως αυτοί οι άνθρωποι τραγουδάνε την καθημερινότητά τους, δεν υποδίονται κάτι άλλο. Έτσι βλέπεις και στη ρέγγε της δεκαετίας του 60 και του 70 μια μουσική που ξεπήδησε από ένα νησάκι λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη, ας πούμε, και πότισε με αυτό όλο τον κόσμο.
ότι ήταν μια παρόμοια περίπτωση. Δηλαδή, άνθρωποι που ήταν στο σκουπιδοντενεκέ της ανθρωπότητας, με τη μουσική εκφραστήκαν και ακούστηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο και τους ακούμε μέχρι σήμερα. Και ανέβηκαν και πολύ ψηλά. Ο Bob Marley, ας πούμε, θεωρείται ο μόνος μέχρι σήμερα παγκόσμιο στάρ που ξεπήδησε από τον τρίτο κόσμο. Οπότε, πάντα εγώ ένιωθε μια συγκίνηση και ήθελα να ψάξω τέτοιου είδους μουσικές. Και πάνω εκεί και στις κοινές αναζητήσεις που είχαμε με την παρέα, με τα άλλα παιδιά, ψιλοκομόντο, πάνω εκεί στήσαμε και τον ήχο μας και τα λόγια που λέγαμε και αυτά. Και έχει λειτουργήσει σε όλες τις ηλικίες. Αυτό είναι το ευχάριστο για μένα. Δηλαδή βλέπεις παιδιά, βλέπεις ανθρώπους που μεγαλώσανε στις συναυλίες μας, έρχονται τώρα με τα παιδάκια τους, αλλά και οι μεγαλύτεροι, και οι 60χρονοι και οι 70χρονοι διασκεδάζουν. Οπότε κάπου έχουμε πετύχει το σκοπό μας να μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα μεγάλο μέρος κοινού, κρατώντας όμως την αρχική μας σκέψη πάνω στην οποία χτίσαμε αυτό το project. Κίνησες, φανταζόσασταν τη διάρκεια, την επιτυχία και την αλλαγή της ιστορίας στην ελληνική μουσική. Γιατί, ξέρεις, έχετε αφήσει ένα στίγμα, αφήνεται δηλαδή. Ναι, ναι. Όχι, εδώ τώρα θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την παρέα στον Άκη τον Κολφίδη, γιατί ήταν ο πρώτος που ουσιαστικά άκουσε αυτό το group και μας είπε, παιδιά, ελάτε, θέλω να σας κάνω δίσκο. Εκείνη την εποχή ήμασταν σε ένα προβάδικο, δηλαδή δεν είχαμε παίξει ποτέ σε κόσμο. Και άκουσε μία πρόβα και λέει, παιδιά, είστε πάρα πολύ καλοί. Καταλαβαίνεις, ένα group που ξεκινάει στο προβάδικο δεν έχει καμία αυτοπεποίθηση. Λέει τώρα, τι μας λέει αυτός, ας πούμε. Και βγήκε αληθινός. Εκεί σας άκουσα σε δικά σας τραγούδια. Δικά μας, ναι, 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 ναι. Και έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή, φαντάσου, είμαστε σε ένα προβάδικο στην Ηλιούπολη και 4 μήνες μετά μας παίζει το Radio France International στη Γαλλία, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν αδιανόητο το μπαμ, ας πούμε, που έγινε. Αυτό το μπαμ, τι αντίκτυπο είχε στην ψυχοσύνθεσή σας? Δυσκολευτήκατε? Κάποια στιγμή χάσατε το κέντρο σας ή έχετε πάει τόσο χαλαρά όσο μου μιλάς αυτή τη στιγμή? Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά που επέλεξα και εγώ ουσιαστικά για να με στηρίξουν στο όραμα που είχα, ήταν επιλεγμένα μεγάλη προσοχή. Δηλαδή τα άτομα γύρω μου πάντα ήταν υψηλής ποιότητας χαρακτήρες, θα τους έλεγα μέχρι σήμερα. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι με αυτούς σήμερα. Εντάξει, μας πέτυχε και η επιτυχία σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, ήμασταν όλοι αρκετά μεγάλοι για να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και κάναμε πάρα πολύ σωστές επιλογές. Δηλαδή, είπαμε πάρα πολλά σημαντικά όχι όταν άρχισαν να έρχονται τα πράγματα καλά. Και αυτό υπήρχε και μια ομοφωνία. Δηλαδή, όλα αποφασίζονταν κοινά τότε. Ήμασταν λίγο βασικοδημοκρατική, δηλαδή παίρναμε όλοι τα ίδια χρήματα για μεγάλο διάστημα από τον τραγουδιστή μέχρι τον ηχολήπτη. Παίρναμε τις αποφάσεις μαζί, αποφασίζαμε μαζί τι θα γίνει. Ιδίως τα πρώτα χρόνια. Μετά αυτό άλλαξε αναγκαστικά γιατί και οι δουλειές είχαν διαφορετικός ο φόρτος του καθενός που έπρεπε να είναι. Αλλά όλα έχουν γίνει με κοινή συνένεση και θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ένα επιτυχημένο μουσικό παράδειγμα, είναι ένα επιτυχημένο κοινωνικό πείραμα κιόλας. Δηλαδή παίρνεις τώρα 15 άτομα που είναι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, από διαφορετικές, ας πούμε, αντιλήψεις πολιτικές πολλές φορές, από διαφορετικές ομάδες ποδοσφαίρου, από διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας, από διαφορετικό background και από διαφορετικές ηλικίες. Δηλαδή, έχουμε από 22 χρονών μέχρι 58 στο group. Και όλοι αυτοί κάπως τα καταφέρουν. Κλειδωμένοι σε ένα πούλμαν, να ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, να μοιράζονται δόξα, φήμη. Εντάξει. Και ελάχιστα χρήματα. Ελάχιστα. Αλλά σίγουρα η αναγνωρισιμότητα είναι μεγάλη και είναι στο μέτρο που θέλουμε. Δηλαδή, παραπάνω νομίζω δεν θα γουστάραμε κι εμείς. Δηλαδή, να ξεφύγει το πράγμα. Να πάμε κάτι 2 λεπτά μαζί. Να πάει καυτή από τα βαθιά να πλύζει. Η γη γυρίζει, η όλο γυρίζει.
μελωδία από τον αέρα που γυρίζει. Ήδη γυρίζει και όλο γυρίζει. Μια μελωδία ένας έρωτας καλύζει. Δύση και Ανατολή. Αιλιλιλιλι. Αιλιλιλιλι. Βλέπουνε να καλεί. Για να χορεύεις απάνω εσύ. Αιλιλιλιλι. Αιλιλιλιλι. Μαγικό καλή. Μου τα περιγράφεις, θα έλεγα, έως και πολύ ιδανικά. Γιατί? Κάνετε αυτό που ονειρευόσασταν. Ένα, δύο. Είστε ακόμα μαζί. Αυτό δεν το καταφέρνει ούτε ζευγάρι, ούτε με ένα δίδυμο φίλων. Θέλω να πω, δεν είναι ό,τι πιο απλό. Τρίτον, νιώθω ότι έχετε επιβάλει τα δικά σας θέλω. Από το πότε θα εμφανιστείτε, μέχρι πότε θα βγάλετε δίσκο, μέχρι τον τρόπο λειτουργίας, που μοιράζεστε ζωή και σκηνή απαλά και ωραία. Θα έλεγα. Κάποια περίοδος που να δυσκολεύτηκες και απευθύνομαι σε εσένα γιατί είσαι ο αρχηγός. Ναι, αυτό ναι, δεν ναι. Πάβει, όσο και να το εξομοιώνουμε, εσύ είσαι ο αρχηγός. Έτσι. Κοίταξε. Υπήρξε. Υπάρχουν συνέχεια τριβές και προβλήματα. Το θέμα είναι. Ξέρεις, ενώ μια κομβική σημασία στιγμή, ναι. Όπου παίχτηκαν ξανά όλα για όλα. Δηλαδή, μπορεί να γινόταν ένα καινούριο ξεκίνημα. Η πλάκα είναι ότι δεν θεωρώ ότι έχω τα χαρακτηριστικά που έχουν συνήθως αρχηγία, ας πούμε. Γιατί φαντάσου τώρα είναι μια ομάδα αγοριών που συνήθως ο αρχηγός μιας ομάδας αγοριών το φαντάζει διαφορετικά. Δηλαδή είναι ένας τύπος που θα φωνάξει, θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Εγώ από πολύ μικρή ηλικία πάντα ήμουνα ένα είδος, ας πούμε, ήπιου αρχηγού σε μικρές ομάδες στις οποίες βρισκόμουν κατά καιρούς. Δηλαδή όταν ήμουνα 8-9 χρονών στη γειτονιά μου, ήμουν, ας πούμε, ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας με ένα πολύ ήπιο τρόπο όμως. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω φωνάξει. Μετά αργότερα είχα φτιάξει, ας πούμε, όταν ήμουν στη Γερμανία, είχα φτιάξει από μια ομάδα αστέγων και απόκληρων της κοινωνίας, ας πούμε, είχα φτιάξει ένα συγκρότημα με πολύ κόσμο, με 8-10 μουσικούς, το οποίο έγινε πολύ cult στην περιοχή που ήμασταν. Είχα και λίγο πρότυπο την ιστορία του Springsteen με την E Street Band, που ουσιαστικά ήταν μια παρέα που ξεκίνησε από μια γειτονιά και άμα δεις μέχρι σήμερα που έχουμε το 2020 γεμίζουν στάδια και στην κιθάρα είναι ο φίλος του δίπλα που τον ξέρει 50 χρόνια και στον μπάσο είναι ο ίδιος που είχε τότε και στα drums είναι ο ίδιος ο Max Weinberg που έπαιζε από το 60 και από το 70 και το είχα λίγο σαν ιδανικό, πώς θα ήταν ωραία τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ πάντα νιώθω καλά μέσα σε μια ομάδα φίλων. Νομίζω δύσκολα θα μπορούσα να κάνω κάτι σαν solo καριέρα, ας πούμε. Δηλαδή, να πηγαίνω κάθε σεζόν με νέους ανθρώπους και αυτά. Άλλους, δηλαδή. Και νιώθω κι εγώ καλά μέσα σε αυτό. Οπότε, μ' αρέσει να το κάνω και νομίζω το κάνω καλά. Δηλαδή, έχει λειτουργήσει καλά μέχρι σήμερα. Σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει το αεροπλάνο, έχει τελειά και αντίο. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα. Από Χαλκίδα και Οροπό μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει: μόνο ποιος έχει κουράγιο να μείνει. Κι έτσι φαντάσου από Τρέβεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σαν την πάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο. Σαββοθράκη, στη Μυτιλίνη, στην Ικαρία, στη Σαντορίνη. Σύμνο και Σύρο, Μύκονο και Τίνο. Κι άντε πάλι πίσω, Λούτζα και Σχήνο. Ραψ, καρέγγες, καρέγγε, Χίκο. Ταψ, καρέγγες, καρέγγε, Μάντρο. Ραψ, καρέγγες, καρέγγε, Χίκο. Ταψ, καρέγγες, καρέγγε, Μάντρο. Ένα ταξίδι που έχετε κάνει και νομίζω πρέπει να έχει καταγραφεί με έντονο τρόπο στη μνήμη σας, είναι αυτό στην Τζαμάικα, όπου κάνατε και ηχογράφηση δίσκου εκεί. Αυτό ήταν φοβερό. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα, once in a million, ας πούμε. Γιατί. Πες μου πώς προέκυψε, πώς έγινε. Ήτανε τρελό τελείως. Εκείνη την εποχή ξεκινάγαμε, επειδή παίζαμε ρέγγε,
Όποτε ερχόντουσαν ρέγγια συγκροτήματα στην Ελλάδα, κάναμε support. Παρακαλούσαμε, λέγαμε μήπως μπορεί, δεν θέλαμε εκτός support, δεν παίρνει λεφτά εννοείται, αλλά ήταν χαρά μας, τιμή μας να ανοίξουμε τους Wailers, να ανοίξουμε τον Alpha Blondy, να ανοίξουμε τους Scatalites, να ανοίξουμε τους Steel Pulse. Όποιοι ερχόντουσαν, θέλαμε να πάμε να παίξουμε. Όταν λοιπόν παίξαμε πριν από τους Scatalites, εγώ τους Scatalites αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν ένα group πνευστών το οποίο παίζει στην Τζαμάικα του 60. Ήταν η μουσική πριν τη ρέγγε. Δηλαδή, παππούρες, οι περισσότεροι, ας πούμε, δεν ζουν πια. Ένας από αυτούς ήταν ο τρομπονίστης ο Βιν Γκόρντον. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν ο Βιν Γκόρντον αυτός. Ο οποίος μετά το live μας λέει: ελάτε να πάμε σε ένα πάρτι μαζί. Μας κάλεσε αυτός κάπου στην Αθήνα που θα βγαίνανε. Και μας λέει, ξέρω εγώ, you guys, εσείς, ξέρω εγώ, πρέπει να έρθετε home to Jamaica. Να έρθετε, λέει, να γράψουμε μαζί στην Τζαμάικα. Λέω, τι λέει αυτός, ρε Γιάννη. Το λέει σοβαρά, λέει, μας είπε και το μέρος και αυτά. Πάμε σπίτι, γκουγκλάρουμε. Μου λέει, Γιάννη, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Είναι το τρομπόνι του Bob Marley. Αυτός, δηλαδή, έχει γράψει σε αυτούς τους δίσκους και έχει κάνει αυτές τις περιοδίες μαζί. Και μάλιστα, τη βραδιά που έγινε η απόπειρα να τον δολοφονήσουνε, το Marley, ήταν αυτός στο δωμάτιο, ο μάνατζερ, ο τρομπονίστας που σου είπα, ο μάνατζερ και ο Marley. Δηλαδή το αίμα του Bob Marley έπεσε πάνω στο τρομπόνι του και το τρομπόνι αυτό το έχουν εκεί έκθεμα στο χωριό. Ήτανε τότε που είχαν ζωρίσει πολύ τα πράγματα στην Τζαμάικα, ήταν μια πολύ βία εποχή. Αλλά και όταν πήγαμε εμείς δεν ήταν λιγότερο βία εποχή, είχαμε 6 φόνους τη μέρα τότε. Είναι η πιο βία χώρα της Καραϊβικής και για μας ήταν. Ήθελε προσοχή να πάμε, με ποιον τρόπο θα πάμε, πώς θα φυλαγόμαστε, πού θα κινηθούμε, πού δεν θα πάμε. Πήγαμε στο Kingston, πήγαμε στο στούντιο που έγραφε ο Marley να γράψουμε. Είδαμε τη γειτονιά, φύγαμε κατευθείαν, γιατί ήταν μια πολύ επικίνδυνη γειτονιά, όπου το βράδυ δεν μπορούσε να κυκλοφορήσεις. Και ψάξαμε επιτόπου στούντιο, βρίσκονται σε ένα στούντιο σε μια επαρχιακή πόλη, όπου πριν από εμάς έγραφαν οι Gorillaz, και μετά από εμάς έγραφε Σινέντο Κόνορ. Και πάμε και βρίσκουμε ένα κενό 12 μέρες. Ο δίσκος λέγεται 12 μέρες στην Τζαμάικα. Βρήκαμε ένα κενό, δηλαδή να κλείσουμε το στούντιο. Ό,τι ακριβώς ήταν. Και ήρθε ο Γκόρντον, έγραψε, μας καθοδήγησε, ήταν τρομερό. Εκεί γράψαμε, φαντάσου το δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, το γράψαμε εκεί, στην Τζαμάικα. Τη φραγκοσυριανή σε ρέγγε του Μάρκου Βαμβακάρη, η βάση ήταν στην Τζαμάικα. Ναι, τη διασκευή. Και ήταν πολύ σημαντικό για μας να πάρουμε από ένα μέτρ του είδους, από τον Βιν Γκόρντον, την καθοδήγηση ότι παιδιά το έχετε, ας πούμε. Και εκεί ανέβηκε και η αυτοπεποίθησή μας. Ότι άμα το λέει ο άνθρωπος που παίζει με τον Marley, λες: OK, κάτι δεν θα είμαι και ο χειρότερος των χειρότερων, ας πούμε. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσει. Όπως δεν νιώσεις ποτέ. Μάρκο, η επαφή σου με τη μουσική, με το στίχο, είναι συνεχής και αέναη, δηλαδή εμπνέεσαι εύκολα. Ναι, ναι, συνέχεια. Συνέχεια. Έχεις πει ότι κάθε τραγούδι είναι μία μικρή ιστορία. Είναι ναι. Ουσιαστικά αυτά που γράφεις είναι βιωματικά. Πάντα μελετάω τους μεγάλους δασκάλους, ας πούμε, και προσπαθώ να μάθω από αυτούς, ας πούμε. Δηλαδή, για μένα μεγάλος δάσκαλος είναι ο Βαμβακάρης, είναι ο Τσιτσάνης, είναι ο Ντίλαν, είναι ο Bob Marley, είναι ο Springsteen και ενδεχομένως και ο Manu Chao, να πούμε πιο κοντά. Αλλά ο καθένας στο ύφος του και στον τρόπο που διαχειρίζεται την εμπειρία που θέλει να σου περάσει. Προσπαθώ να μάθω από αυτούς και να δω αν μπορώ κάτι κι εγώ να φτιάξω που να έχει αξία. Σημαντικό είναι να είναι αληθινό, να είναι πραγματικό και το θέμα μου τώρα είναι ο χρόνος. Δηλαδή, το τραγούδι θέλει να μπορείς να έχεις λίγο χρόνο να το γράψεις.
αυτοί οι χρόνοι κατακτιούνται εύκολα. Δηλαδή, θέλει από εσένα να αποτραβηχτείς. Ακριβώς. Να μην ακολουθείς τους κανόνες έτσι, της εποχής. Είμαι παρόν με έναν τρόπο συνέχεια. Παρά το αντίθετο. Συγκεντρώνομαι, δουλεύω. Μπαίνεις στην αγωνία του ότι είσαι με τους δικούς σου όρους, αν και επιτυχημένος, αν και, πώς να πω, κομμάτι δικό μας. Μπαίνετε στον πειρασμό ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε, κάτι μπορεί να χάσουμε. Είναι μια διαρκής ισορροπία σε ένα τεντωμένο στιγμή, γιατί άμα υπάρχουν καλλιτέχνες που αποτραβιούνται τελείως από αυτό που λέμε τα social media, το οποίο εγώ το θαυμάζω πολύ, απ' την άλλη, κάποια στιγμή το νέο κοινό σε χάνει, γιατί δεν μπορεί να σε βρει πια, παρόλο που είσαι πιο μεγάλο σε ηλικία. Η γενιά η δική μας είναι ανάμεσα σε δύο εποχές που γίνεται ένα μεγάλο gap στο αξιακό σύστημα, στο πώς βλέπουμε τα πράγματα και καλούμαστε να επικοινωνήσουμε και με τους δύο. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε και στους ανθρώπους που είναι 50, που είναι πιο μεγάλοι από εμάς, και στους ανθρώπους που είναι 20 και ακούνε τραπ, ας πούμε, και έχουν ένα άλλο αξιακό σύστημα. Και για μας είναι διπλά δύσκολο, γιατί ουσιαστικά όταν μεγαλώνεις σου δίνεται ένα εγχειρίδιο. Ότι παιδί μου, αυτό θα το κάνεις, αυτό μπορεί και να το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις. Και ζεις όλη σου τη ζωή βασισμένος και προπονημένος σε αυτό το εγχειρίδιο. Και έρχεται μια καινούργια, ας πούμε, κατάσταση που σου λέει ότι ό,τι ήξερες δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς όταν είμαστε στο σχολείο, όταν κάποιος επιδείκνυε τον εαυτό του, το σώμα του, έβγαινε φωτογραφίες, selfie και αυτά, θα έτρωγε σφαλιάρες. Γιατί θα ήταν ο φιγούρας, αυτός που κομπάζει, αυτός που κάνει επίδειξη. Ενώ τώρα είναι το αντίθετο. Όποιος δηλαδή δεν προβάλλεται, ξαφνικά είναι ότι δεν υπάρχει, ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον τρόπο που ξέραμε και στον τρόπο που θεωρούν τα παιδιά ότι είναι cool τώρα. Δεν λέω ότι το ένα είναι σωστό ή λάθος, απλά πρέπει να προσαρμοστείς, να μπορείς να μιλήσεις και στις δύο γλώσσες, άμα θες να επικοινωνήσεις και με ανθρώπους νεότερους από σένα. Και αυτό είναι το στοίχημα και μου αρέσει. Μια φούντωση, μια φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά. Μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Θα'ρθω να σε ανταμώσω κάτω στην ακρογιαλιά. Θέλα να με χορτάσεις όλο καρδιά και φιλιά. Θα θέλα να με χορτάσεις όλο καρδιά και φιλιά. Έχεις μείνει στη Γερμανία για 10 χρόνια. Πολύ μεγάλο διάστημα, για 10 χρόνια, που εκεί σπούδασες βιολογία, σπούδασες και μουσική και μπήκες σε μια κουλτούρα η οποία, πέραν των κατηγοριών που εξαπολύουμε, έχει και κάποια στοιχεία έτσι, καλά. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο σε επηρέασε αυτή η παραμονή σου εκεί και ποια στοιχεία νιώθεις ότι φέρεις στον τρόπο που διαχειρίζεσαι την τέχνη σου, την ζωή σου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κοίταξε, εγώ ήμουν έτοιμος να μείνω εκεί κιόλας για πάντα. Απλά είχε τελειώσει η αναβολή που είχα πάρει λόγω σπουδών και ήρθα να κάνω τη θητεία μου. Οπότε μέσα στη θητεία φτιάξαμε τους Λοκομόντο και άλλαξε το έργο. Έτσι σε κερδίσαμε δηλαδή. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και νομίζω είχε κλείσει για μένα το ρολόι από πριν. Ένιωθα ότι ήταν η ώρα να επιστρέψω. Γιατί, εντάξει, μου λείπαν άλλα πράγματα όσο ήμουν εκεί. Είχα άλλα πράγματα πολύ ωραία, αλλά μου λείπαν και άλλα πράγματα από εδώ. Φαντάζομαι σχέσεις. Όχι, οι σχέσεις μου ήταν πάρα πολύ καλές εκεί. Πάρα πολύ καλές. Έχω πάρα πολλούς φίλους εκεί πέρα, ανθρώπους που θαυμάζω πάρα πολύ. Οι Γερμανοί είναι φοβεροί συζητητές. Δηλαδή, δεν συζητάνε για να σου τη βγουν, συζητάνε ψάχνοντας να βρούνε ο καθένας την αλήθεια του, ας πούμε. Είναι πολύ καλή. Έχουν άλλα όμως. Ναι. Και θυμάμαι που ήμουν στον πόρο στην προπαίδευση και ήταν όλοι με μια μούρη κατεβασμένη και ήταν άνοιξη τότε. Και εγώ ήμουν με το χαμόγελο κολλημένο. Λέω, τι ωραία που είναι εδώ, ρε παιδιά.
τα πουλάκια και λαϊδάγανε. Η μέρα μεγάλη, δεν είχε σύννεφα, ουρανός. Λέω, παιδιά, εντάξει, εδώ πέρα δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, που λένε. Και είχε έρθει η ώρα μου γι' αυτό. Τώρα, τι πήρα από εκεί και τι αποκόμισα. Σπούδασα βιολογία. Σπούδασα βιολογία και μουσική jazz, ας πούμε. Ναι. Έπαιζα σε big band κλπ. Κοίταξε, όταν σπουδάζεις κάτι, καλός ή κακός, μαθαίνεις ένα πειθαρχημένο τρόπο για να δουλέψεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά σου. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο αποκτάς διάφορα καλά στοιχεία που σε βοηθάνε αργότερα. Και εγώ, εντάξει, ήμουν πάντα οργανωτικός, εκεί έγινα full. Και σήμερα μπορώ να πω ότι ένα μεγάλο μέρος του group έχει να κάνει και με οργανωτικά πράγματα, τα οποία θα πάω μια χαρά. Είμαι σίγουρη. Ναι. Κοίτα, δεν μπορείς να οργανώσεις μια ομάδα των 15 ατόμων, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, έχει να ολοκληρώσει διαδρομές και φυσικά και μεταφορικά, έτσι, και να καταλήξει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ακούς τις μουσικές σας, δηλαδή, ναι. Τραγουδάς λοκομόντο, εσύ. Κοίταξε, θα τραγουδάς τα τραγούδια αναγκαστικά, γιατί όταν θα πας σε μια συναυλή, ο άλλος δεν ακούσει τα τραγούδια σου. Πουστάρω, διασκεδάζω. Δηλαδή, δεν το βλέπω σαν δουλειά. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Όταν με αφήνουν να το κάνω, γιατί δυστυχώς περισσότερη ώρα είναι για άλλα πράγματα. Διαδικαστικά. Είναι για το γύρω-γύρω. Ναι. Αλλά η μουσική είναι η διασκέδασή μας, ας πούμε. Είναι πραγματικά με χαλαρώνει. Και με τα παιδιά μπορεί να έχουμε να βρεθούμε μήνες και μπαίνουμε στο στούντιο, παίζουμε μία νότα και είμαστε καρφωμένοι. Είμαστε, αναπνέουμε μαζί, ξέρουμε ο ένας το παίξιμο του άλλου και αυτό με χαλαρώνει, ας πούμε. Έχετε κοινή διαδρομή 17 χρόνων. Κάνετε προβολή στα επόμενα 17. Κοίταξε να δεις, επειδή όλοι είναι και σε μια φάση που κάνουν οικογένειες και ηρεμούν, δεν υπάρχει ένα expansion, ας πούμε, idea, δηλαδή ότι θα πάμε Αμερική, θα πάμε Γερμανία, θα κάνουμε αυτό. Όσο μπορούμε και προλαβαίνουμε, κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, κοιτάμε να τα απολαύσουμε και, ξέρεις, δεν είναι και να είμαστε μονοδιάστατοι άνθρωποι, ότι ταυτιζόμαστε μόνο με αυτό και δεν υπάρχει προσωπικότητα άλλη πίσω από αυτό. Δηλαδή, κοιτάω γύρω μου και δεν θα ήθελα να αλλάξουμε κανέναν. Εντάξει, σου λέω, αν υπήρχε περισσότερος χρόνος, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα και ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε στο λίγο χρόνο που μας δίνεται. Απλά επειδή έχουν σφίξει τώρα όλοι, ο ένας είναι με δύο παιδιά, ο άλλος είναι με ένα παιδί, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, φροντίζει κάποιον. Και εσύ είσαι με ένα παιδί, να πούμε ότι έχεις. Ναι, και εγώ με ένα παιδί, εδώ σε και τρέχει. 5 χρόνια. Όσο ο χρόνος σου αφήνεται, εκεί πέρα θα τον αφιερώνουμε εκεί. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο, δηλαδή. Αυτό είμαστε μεταξύ των δύο οικογενειών, ας πούμε. Την οικογένεια των Λοκομόντων και ο καθένας στη δικιά τους. Έχουμε και οι δύο οικογένειες αυτές να είναι σε πλήρη άνθηση, Μάρκο. Ευχαριστώ. Για ένα λόγο παραπάνω, σε ευχαριστώ σήμερα για τον χρόνο σου, μια που κινείσαι στα κενά τα οποία δεν έχεις. Όλοι μας. Να συνεχίσετε να μας δίνετε ωραίες μουσικές. Και να έχετε αυτό το ταμπεραμέντο. Γιατί πέραν των οτών και των στίχων, έχετε και μία ενέργεια που βγάζετε πάνω στη σκηνή, η οποία είναι μοναδική. Ισχύει. Και δεν είναι η ενέργεια του ενός, είναι η ενέργεια του συνόλου. Της ομάδας. Και πρέπει εσύ μέσα να την έχεις για να μπορεί να τη δώσεις. Άμα δεν την έχεις, δεν μπορεί να τη δώσεις. Και η τακτική που ακολουθούμε, να μην παίζουμε 800 live, να παίζουμε αυτά τα συγκεκριμένα, είναι καλή και για τον κόσμο, γιατί πάντα σε βλέπει στα 100% σου. Είσαι δηλαδή... Στα 100% σου. Σε αυτά. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Λένα, μου ευχαριστώ.